Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Υγεία, ευτυχία, επιτυχίες. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Ωραία. Να το επεκτείνω λίγο αυτό. Να ξεκινήσω από αυτό που ναι. Το κάνουμε λίγο ανάποδα. Ποιες παοξίδικες ευχές θα δίνετε για το 2018, έτσι, συγκεκριμένα πράγματα? Θα ήθελα να είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ αυτή. Θα ήθελα να είναι η χρονιά της πλήρους καταξίωσης. Να πάρει και τους δύο τίτλους που διεκδικεί. Το πρωτάθλημα προσωπικά μου λείπει περισσότερο. Αλλά και οι δύο είναι σπουδαίοι τίτλοι. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που χρωστάει στην ιστορία του, στον κόσμο του, τίτλους. Και ναι. Θέλω να πιστεύω ότι η χρονιά αυτή μπορεί να είναι η χρονιά μας. Εύχομαι να είναι η χρονιά μας. Θα έλεγα ότι ένας τίτλος σχετίζεται με παιχνίδια, με αγώνες, παίζεται. Mm-hmm. Κάτι άλλο δεν παίζεται, είναι θέμα απλά απόφασης. Γιατί μπορεί να γραφτεί ιστορία για τον ΠΑΟΚ 2018, αν για παράδειγμα ξεκινήσει mm-hmm. κατασκευή νέου γηπέδου. Ναι, εντάξει. Ακόμα γι' αυτό το οποίο είναι ένα έργο που αλλάζει το στάτους μιας ομάδας, mm-hmm. Επειδή δεν θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2018, ας μην κοροϊδευόμαστε, θα είναι ένα ορόσημο για μια επόμενη χρονιά. Οπότε στις ευχές της καινούριας χρονιάς, της χρονιάς που θα ολοκληρώνει το γήπεδο, το 19 ή το 20, θα ευχηθούμε να αισθανθούμε την ίδια ανατριχίλα που αισθανόμαστε και στην υπάρχουσα Τούμπα, όταν θα μπούμε μέσα. Είστε σίγουροι, είναι δεδομένο ότι μέσα στο 2018 θα ξεκινήσουν και εργασίες για την κατασκευή νέου γήπεδου? Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα, γιατί ο κόσμος έχει ακούσει για πολλά χρόνια πολλές φήμες, πολλά σχέδια τα οποία δεν τα έχει δει να ολοκληρώνονται. Φυσικά με τον κύριο Σαββίδη δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος να ακούει πράγματα και να μην γίνονται mm-hmm. αργά ή γρήγορα. Οπότε αν εξαρτάται 100% από το χέρι μας, ναι. Αν προκύψουν άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την γραφειοκρατία, ας κρατήσουμε έναν αστερίσκο, αλλά δεν νομίζω. Δεν είναι περίπτωση Τούμπα που μπορεί να έχει προβλήματα γραφειοκρατικά πολλά. Άρα ο στόχος της ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρος, νομίζω ότι έχει πάρθει απόφαση, το έχει πει και ο μεγαλομέτοχος, να γκρεμιστεί αυτό το γήπεδο και να κατασκευαστεί ένα εντελώς καινούργιο στη θέση του. Ναι, αυτή είναι το γκρεμιστεί το νέο γήπεδο, ακούγεται κάπως, ξέρετε, είναι λίγο αγχωτικό, έως πολύ αγχωτικό. Ποιο η έκφραση, το να γκρεμιστεί το γήπεδο. Ναι. Εντάξει, θα γίνει ελεγχόμενα. Είναι και... όχι ως διαδικασία, όχι ως διαδικασία, αλλά με βάση άλλα παραδείγματα και άλλα παθήματα ομάδων, μην τυχόν... Εντάξει, τώρα, ένα είναι το πάθημα. Ναι. Προφανώς μιλάτε για το γήπεδο της ΑΕΚ. Εκεί έγιναν λάθος χειρισμοί τότε. Εκεί είναι το πάθημα, έγινε μάθημα για όλους. Καμία άδεια κατεδάφισης δεν θα βγει αν προηγουμένως δεν έχει βγει άδεια οικοδόμησης. Αυτά είναι πλέον λίγο πολύ αυτονόητα. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν αυτές τις μελέτες, ολοκληρώνουν όλες τις φάσεις του γραφειοκρατικού ελέγχου και μετά γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει. Μάλιστα. Υπάρχει πλάνο πάνω στο οποίο θα πατήσει ο ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο? Είναι πολύ νωρίς για μια τέτοια συζήτηση? Είναι πάρα πολύ νωρίς και ειλικρινά σας λέω, επειδή δεν θέλω να μοιάζει κουβέντα σαν μία από όλες που έχουν γίνει στο παρελθόν για το γήπεδο. Είναι καλό και σωστό και πρέπει για τον κόσμο με σεβασμό να του παρουσιάσουμε όλα τα σχέδια. Δεν είναι διαδικασίες που τις αποφασίζει μόνο η ΠΑΕ. Το βασικό λόγο έχει και ο ερασιτέχνης. Οπότε ας κάνουμε την παρουσίαση των σχεδίων και του πλάνου σωστά και με σεβασμό στον κόσμο. Μάλιστα. Επιστρέφουμε στα καθημερινά μας. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, με διαφορά λίγων λεπτών, και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ο κύριος Γιώργος Σαββίδης, προχώρησαν σε ένα κάλεσμα στον κόσμο για τον αγώνα το Λεβαδιακό. Έχετε άγχος ότι δεν θα έχει πολύ κόσμο το γήπεδο? Όχι, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο κόσμο θα έχει ή με το να τον καλέσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος έρχεται έτσι κι αλλιώς και σε άλλες εποχές που δεν ήταν τόσο ορατός ο στόχος του πρωταθλήματος. Είναι λογικό μετά από μία περίοδο εορτών και αργιών να θέλουμε να βάλουμε τον κόσμο μας στο mood, ότι στη διάθεση ότι ξεκινάει η μάχη, ξεκινάει ο αγώνας. Θα είναι 3-4 μήνες πολύ έντονοι, κάθε μέρα έχει τη σημασία της, κάθε
Κάθε λεπτό της καθημερινότητας της ομάδας έχει τη σημασία της. Ο χρόνος θα είναι πολύ συμπυκνωμένος με πολλά γεγονότα, με παιχνίδια. Όπως έχω πει πολλές φορές, τα παιχνίδια δεν τα κερδίζεις τη μέρα που γίνονται, τα κερδίζεις όλες τις προηγούμενες μέρες που τα προετοιμάζεις. Δευτέρα με Σάββατο τα προετοιμάζεις. Το ακούσατε από ποδοσφαιράνθρωπο αυτό και το μάθατε. Ναι. Από αρκετούς. Είναι αυτονόητα πράγματα στο ποδόσφαιρο αυτά. Και από καλούς ποδοσφαιρανθρώπους που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι κάθε μέρα, ειδικά από το καινούριο χρόνο που μπήκε, κάθε μέρα ζούμε και αναπνέουμε για αυτό το μεγάλο στόχο. Και ο μεγάλος στόχος δεν κατακτιέται από 11 ποδοσφαιριστές, ούτε από 14, ούτε από 30 που έχει η ομάδα, ούτε από έναν προπονητή, ούτε από στελέχη. Κατακτιέται από έναν οργανισμό που δείχνει ωριμότητα, που δείχνει πίστη και προσήλωση στο στόχο, που δείχνει τα αναγκαία αντανακλαστικά σε όλες τις έντονες στιγμές, είτε είναι ευχάριστες είτε είναι δυσάρεστες, και στο τέλος γίνεται το ταμείο. Θέλω να πιστεύω ότι στη διάρκεια της χρονιάς οριμάζουμε όλοι. Ναι. Επειδή το έχουμε θίξει και το έχουμε πει όλοι, τρεις ομάδες διεκδικούν το πρωτάθλημα. Τέσσερις. Αυτό είναι το σωστό, γιατί μια ομάδα που έχει κερδίσει τις δύο από τις τρεις άλλες διεκδικήτριες στην έδρα τους βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη θέση και βγάζει υγεία, βγάζει πλάνο. Μιλάω για τον, για τον Ατρόμητο. Όποιος τον αγνοήσει θα κάνει λάθος. Από τους μεγάλους όμως, λέμε και φαίνεται, ίσως ισχύει 100%, θα μας το πείτε και σαν το δέχεστε, ότι ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός είναι ο πιο άπειρος στη διαδικασία πρωταθλητισμού. Το δέχεστε? Εντάξει, να πω την αλήθεια, δεν υπάρχει manual στο ποδόσφαιρο για το τι πρέπει να κάνεις για να επιτύχεις. Και αυτή είναι η ομορφιά του. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να ακολουθήσεις ή να μιμηθείς και να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα με μια άλλη ομάδα. Ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έμπειροι στο να κατακτάμε τίτλους τα τελευταία χρόνια, αλλά για παράδειγμα, η ΑΕΚ έχει πολλά χρόνια που κατέκτησε το πρωτάθλημα για να μπορούν τα στελέχη της να πούνε ότι με βάση εκείνη την εμπειρία της πρώην 25 ετίας μπορούν να πατήσουν πάνω σε εκείνη, πούμε, και να διεκδικήσουν. Απλώς τα ηγετικά της στελέχη είναι τα ίδια. Θεωρώ ότι στο φετινό πρωτάθλημα, έτσι πως εξελίσσεται, κανείς δεν είναι έμπειρος στο πώς θα το κατακτήσει. Και κανείς από τους διεκδικητές δεν έχει συνηθίσει να ανταγωνίζεται για έναν τίτλο με τόσο καλές συνθήκες. Είναι ένα δεδομένο λοιπόν ότι είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες, τουλάχιστον για τα τελευταία 20 χρόνια, 20-25 χρόνια, για όλους, και όλοι καθημερινά ζούμε και κάποιες εκπλήξεις που ενδεχομένως να μην τις υπολογίζαμε. Οι περισσότερες θετικές και κάποιες αρνητικές. Ναι. Το θέμα παρουσίας κόσμου δεν το κλείσαμε, θα επιστρέψουμε σε αυτό, γιατί υπάρχει και μια είδηση εξάλλου για την απολογία της ΠΑΟΚ για το μάτς Κυπέλλου. Θα επιστρέψουμε σε αυτό σε λίγο, αλλά αφού πάμε λίγο πιο ποδοσφαιρικά, μετά από έναν γύρο πρωταθλήματος, όλοι στον ΠΑΟΚ είστε πεπισμένοι ότι και έχει αλλάξει 100% η κατάσταση και έχει καθαρίσει αρκετά στο ελληνικό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, και ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο δεύτερο γύρο? Μπορούμε να το πούμε, είναι η θέση σας, το πιστεύετε? Πρόβλεψη. Όλα θα κρυφθούν στο τέλος της σεζόν καταρχήν. Αυτό που ζήσαμε στον πρώτο γύρο και αυτό που ζούμε, εν πάση περιπτώσει, στο φετινό πρωτάθλημα, νομίζω απαντιέται από την ίδια τη βαθμολογία και από την ίδια την εικόνα, αν θέλετε, του πρωταθλήματος. Ασφαλώς είναι εντελώς διαφορετικό. Ασφαλώς, αν κάποιος δεν το παραδέχεται, μόνο από σκοπιμότητα μπορεί να μην το παραδεχτεί, δεν είναι τέλειο. Και νομίζω ότι και για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, για να φύγει καχυποψία ότι κάτι κακό μπορεί να γίνει στα επόμενα παιχνίδια, θα πρέπει να περάσουν 2-3 πρωταθλήματα με αυτές τις συνθήκες, ώστε να γίνει συνείδηση σε όλους ότι πλέον το ποδόσφαιρο παίζεται στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, και κερδίζει αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη. Ακόμη και τα λάθη και των διαιτητών είναι λάθη ανθρώπινα που βγαίνουν πάνω στο παιχνίδι και στην πίεση. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται, δεν υπάρχουν δείγματα ότι... Πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ λίγα τα δείγματα ότι υπήρξαν διαιτησίες που ξεκίνησε το μάτς και θέλαν να ευνοήσουν έναν από τους δύο διεκδικητές του παιχνιδιού.
Οπότε ας περιμένουμε. Αν το πρωτάθλημα, δεν έχω λόγο να πιστεύω το αντίθετο, να πω την αλήθεια, εγώ είμαι από τους ανθρώπους τους αισιόδοξους ότι έτσι θα συνεχίσει. Αν το πρωτάθλημα συνεχίσει έτσι, αν οι διαιτητές αντέξουν την πίεση που θα ασκήσουν οι ομάδες όσο τα παιχνίδια αποκτούν μεγαλύτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, όσο ξεκαθαρίζονται οι στόχοι. Και αν τα πράγματα πάνε έτσι και αντικειμενικά, όχι ότι βολεύει το καθενός στην ομάδα, αντικειμενικά δούμε ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα που όλες οι ομάδες ανεξάρτητα τη βαθμολογική τους θέση χτύπησαν την νίκη σε όλα τα παιχνίδια, με όποιον αντίπαλο και αν είχαν. Αν οι διαιτητές συνεχίσουν να δείχνουν με την παρουσία τους ότι δεν ξεκινάει ένα παιχνίδι και έχουν τη διάθεση να διευκολύνουν κάποιον, ας πούμε, να βρει τις λύσεις μέσα στο παιχνίδι, τότε στο τέλος της χρονιάς θα σας πω ότι ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 20 ετών. Ίσως όχι ποιοτικά, αλλά σίγουρα στο κομμάτι του ανταγωνισμού και της αξιοπιστίας. Είναι εύλογη η απορία, γιατί αυτή είναι και η ανησυχία του κόσμου, ότι τώρα στο δεύτερο γύρο που θα φωντώσει η μάχη του πρωταθλήματος, αν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δούμε παρόμοιες διαιτησίες με τον πρώτο γύρο. Ναι, αισιόδοξοι μπορούμε και οφείλουμε να είμαστε. Γιατί τώρα θα αυξηθεί η πίεση στις ομάδες έτσι, για αποτελέσματα, για ενδεχόμενες γκέλες. Και αισιόδοξοι οφείλουμε να είμαστε, και αντικειμενικοί και ρεαλιστές οφείλουμε να είμαστε. Αντικειμενικοί, γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τους δικούς μας αγώνες, αλλά όλων των διεκδικητών, και να καταλαβαίνουμε εκεί να μπορούμε να κρίνουμε γενικά την πορεία της διαιτησίας. Και ρεαλιστές ότι από τη μία μέρα στην άλλη οι διαιτητές που παίζαν με το μαχαίρι στο λαιμό δεν μπορούν να απεγκλωβιστούν από αυτή την ψυχολογία μέσα σε έναν γύρο ή σε ένα πρωτάθλημα, και ξαφνικά εκεί που είχαμε τραγικές διαιτησίες, ξαφνικά να αποκτήσουμε διαιτησίες επίπεδου Champions League σε όλα τα παιχνίδια. Κάτι που είναι σημαντικό. Ασφαλώς θα γίνουν λάθη. Ναι. Ασφαλώς οι διαιτητές θα εκπαιδεύονται και στο καινούριο. Και στο καινούριο στάτους του ελληνικού ποδοσφαίρου, και πιστεύω ότι έχουμε ένα καλό επίπεδο διαιτησίας που μπορεί να πάει ακόμη καλύτερα. Λάθη γίνανε, αρκετά λάθη και μεγάλα λάθη, αλλά δεν έδειχναν πρόθεση. Κάτι που είναι σχετικό με αυτό, αλλά και με τη δική σας θέση προσωπικά. Βλέπουν οι παοξίδες, ακόμα και φέτος, αντιπάλους της ομάδας τους να φωνάζουν, να ψιλοαπειλούν, να διεκδικούν. Είτε έχουν δίκιο είτε όχι, να διεκδικούν με τον τρόπο τους και τις δηλώσεις, ανακοινώσεις, το επόμενο σφύριγμα. Εσείς δεν κάνετε κάτι τέτοιο πάλι? Μπορεί να σας το καταλογίσουν. Θα ήταν πάρα πολύ παράλογο να έχουμε παλέψει τόσο πολύ για να μπουν νέες δομές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να φαίνεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία αυτές οι δομές να έχουν αποτέλεσμα, και εμείς να περιμένουμε στη γωνία να κάνουμε μικροπολιτική για ένα επόμενο σφύριγμα. Ο αγώνας ο δικός μας, δεν ξέρω κατά πόσο το συμμερίζεται ο κόσμος αυτό, αλλά είναι το ίδιο σπουδαίο όσο με το να κάνεις την ομάδα σου καλή. Ο δικός μας ο αγώνας είχε δύο άξονες την τελευταία διετία, τριετία. Ένα, να κάνουμε τη δική μας ομάδα όσο καλύτερη γίνεται και όσο το δυνατόν φαβορεί, αν θέλετε, στον πρωταθλητισμό. Αυτό είναι μια διαδικασία συνεχής. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έφτασες εκεί. Εξαρτάται και από τις κινήσεις των αντιπάλων. Και ένας δεύτερος, ίσως πιο σημαντικός αγώνας, να καθαρίσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να αποκτήσει η αξιοπιστία, η ισονομία, να μπουν δομές, να μπουν καθαρά πρόσωπα, να διοικείται σωστά. Θεωρώ ότι όταν τάθεσαι σε έναν τέτοιον αγώνα και η συμπεριφορά σου πρέπει να είναι ανάλογη. Δεν μπορεί να θες να αλλάξεις όλο το ποδόσφαιρο και να μην θέλεις να αλλάξεις τον αυτό σου. Κάτι που επίσης αυτή είναι η άποψή μου. Σχετίζεται με αυτό. Παραμονή πρωτοχρονιάς, Χριστουγέννων, είχαμε ένα φοβερό περιστατικό με μια σφαίρα σε ένα φάκελο προς τον κύριο Γραμμένο, τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Ως γεγονός είναι απίστευτο, φοβερό, δείχνει πράγματα για το τι μάχη γίνεται. Ξέρετε, αν το έχετε δει, μόνο εσείς αντιδράσατε. Μόνο η ΠΑΟΚ εξέφρασε μια δυσαρέσκεια, τον αποτροπιασμό, και δεν είναι τυπικό. Γιατί πραγματικά... Από την αλήθεια δεν έχω δει αν είμαστε μόνο εμείς. Και όμως, δεν μπορώ να... από όλες τις ΠΑΕ, είστε μόνο εσείς. Ίσως κάποιοι διάβασα προχθές και τον Βασίλη Σαμπράκο, ο οποίος το κατέδειξε στον Καζέτα.
Μόνο ο ΠΑΟΚ δηλαδή ξαφνιάστηκε. Κάποιοι περιμένουν και το πόρισμα αυτή τη ενέργεια. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να του ερμηνεύσω. Η αλήθεια είναι ότι τα αντανακλαστικά του ποδοσφαίρου πρέπει να είναι άμεσα σε τέτοιου είδους ενέργειες. Το ποδόσφαιρο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από το παραποδόσφαιρο, από εγκληματίες που έχουν παρισχρήσει το ποδόσφαιρο, από ανομία, από τρόπες ενέργειες. Δεν είναι μόνο αυτή, είναι μια σειρά ενεργειών τα τελευταία χρόνια η οποία δείχνει ότι το ποδόσφαιρο πλέον αφορούσε έναν υπόκοσμο και πολύ λιγότερο τον κανονικό κόσμο. Θεωρώ ότι τα αντανακλαστικά του ποδοσφαίρου πρέπει ουσιαστικά, όχι μόνο στα λόγια, να είναι άμεσα εναντίον τέτοιων ενεργειών. Δεν το συζητώ δηλαδή. Δεν έχει σημασία και στον κύριο Κυρτζίκη να πήγαινε η αντίστοιχη επιστολή που είχαμε, ξέρετε, πόσο μεγάλες διαφωνίες και κόντρες μαζί του. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως ποδόσφαιρο, ως, αν θέλετε, οικογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου, να μας ορίζει την καθημερινότητα ο υπόκοσμος και οι εγκληματικές οργανώσεις. Mm-hmm. Σε μια δεύτερη ανάγνωση του συγκεκριμένου γεγονότος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενοχλεί η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ασφαλώς, όταν υπάρχει ένα σύστημα με βαθιές ρίζες, με δομές, με χρηματοδοτήσεις, με χιλιαδιό, το οποίο χάνει όλα τα προνόμια που είχε όλα αυτά τα χρόνια, ασφαλώς θα αντιδράσει. Εννοείται ότι ενοχλεί. Αν δεν ενοχλούσε, θα σήμαινε ότι δεν είχε αλλάξει τίποτα. Αλλά επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχει εφησυχασμός, αυτός είναι ένας διαρκής αγώνας. Είναι ένας αγώνας εναντίον όλων των συστημάτων, όλων των δομών του παραποδοσφαίρου, που δεν είναι εύκολο να ξεριζωθούν. Είχαν πολύ βαθιές ρίζες στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Είναι ένας καθημερινός αγώνας απέναντι σε αυτό, απέναντι στους εαυτούς μας, να μην σταματήσουμε ποτέ να διεκδικούμε όλα αυτά που μας ενώνουν, την ισονομία, το δίκαιο ποδόσφαιρο, το καθαρό ποδόσφαιρο, να αντιδρούμε και να αντιδρούμε μέχρι τέλους σε τέτοιου είδους περιστατικά, και ασφαλώς και η πολιτεία και η αστυνομία και οι αρχές που οφείλουν να διερευνήσουν τέτοιου είδους περιστατικά και να φτάσουν στην ανακάλυψη των υπευθύνων, να το θέσουν ως προτεραιότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε φτάσει, είμαστε μόλις στην αρχή της διαδρομής. Για να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής και να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο, το κανονικό ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως πρέπει να είναι σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, έχουμε ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν. Να επιστρέψουμε στο 100% εσωτερικό θέμα του ΠΑΟΚ, που έχει να κάνει με την ομάδα, το γήπεδο, τον κόσμο, την παρουσία. Mm-hmm. Ξέρετε, είδα το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη στο κανάλι του ΠΑΟΚ, και όταν μιλούσε mm-hmm. για την άδεια τούμπα στον πρώτο γύρο, ήταν μέχρι και απογοητευμένος. Ήταν αυτό που τον σημάδεψε, από ό,τι κατάλαβα, από το 2017. Ναι. Και μάλιστα ο ίδιος επέβαλε και μία αυτοτιμωρία. Ναι. Δεν ήρθε σε κανένα κυκλισμένο των θυρών. Αν ερχόταν, θα ήταν ακόμη πιο απογοητευμένος, γιατί και εσείς που έρχεστε στα παιχνίδια για να τα καλύψετε δημοσιογραφικά, και εμείς που εργαζόμαστε. Δεν είναι ποδόσφαιρο αγώνες, αυτό. Πραγματικά νομίζω ότι δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Και είναι κρίμα σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα, συναρπαστικός προς τον ανταγωνισμό του και εντελώς διαφορετικό, με τον ΠΑΟΚ να έχει έναν ηγετικό ρόλο στο να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Να ξεκινάει με αυτή την εικόνα ήταν ένα πολύ άχαρο πράγμα, το οποίο προσωπικά δεν θα ήθελα ποτέ να ξαναδώ. Βέβαιως. Και όμως, ισχύει αυτό. Το έζησαν όλοι. Συζητήθηκε άπειρα εδώ και μήνες. Πέρασαν πολλά μηνύματα. Και έχουμε ως αποτέλεσμα το Δεκέμβριο ένα μάτς ντούμπα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός με πάρα πολλούς πυρσούς και ένα μάτσα τρίκαλα επίσης με άναμα πυρσών και ρήψη πυρσών από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι σας έχει προβληματίσει, το έχετε συζητήσει εντός ΠΑΟΚ, πώς ενώ έχουν γίνει πολύ όλα αυτά και με τον κόσμο μας. Η αλήθεια είναι ότι τι συμπέρασμα βγάλατε? Έχει αλλάξει ένας κανονισμός ο οποίος ενδεχομένως να δυσκολέψει μια μερίδα του κόσμου ως προς την προσαρμογή και την εφαρμογή του. Η αλήθεια όμως είναι ότι εμείς παλέψαμε για νόμους, ακόμη και σκληρούς, ακόμη και άδικους, και εφόσον υπάρχει αυτός ο κανονισμός για το μη άναμα πυρσών, πρέπει να τον σεβαστούμε και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι
μπορεί από μια τέτοια λεπτομέρεια να, να χαθεί και το πρωτάθλημα. Δηλαδή, να σας το πω έτσι για να μην φαίνεται ότι δραματοποιώ καταστάσεις. Όλες οι ομάδες που παίξαν κυκλισμένων είχαν απώλειες. Όλες. Ναι, ναι. Ολυμπιακός, η ΑΕΚ είχαν απώλειες. Εκτός του ΠΑΟΚ. Εκτός του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, κέρδισε όλα τα παιχνίδια κυκλισμένων των θυρών, αλλά να ξέρετε ότι θέλει υπερπροσπάθεια. Θέλει υπερπροσπάθεια να μπεις στο κλίμα ενός αγώνα, να μπεις με την ένταση που πρέπει, να μπεις με την αδρεναλίνη που πρέπει ως ποδοσφαιριστής, αν είναι άδειο το γήπεδο, είτε παίζεις εντός είτε εκτός έδρας σε άδειο γήπεδο. Ενδεχομένως λοιπόν, αν τιμωρηθούμε με ένα άλλο κυκλισμένο τώρα στα επόμενα δύσκολα, πολύ δύσκολα παιχνίδια που κάθε βαθμός μετράει διαφορετικά από ό,τι μετρούσε στον πρώτο γύρο, και ενδεχομένως επειδή το γήπεδο είναι άδειο, η ομάδα ευνηδιαστεί από κάποιον αντίπαλο, μπορεί να κρίνει έναν στόχο. Άντε, να μην, αυτό εννοώ όταν λέω ότι μπορεί να κρίνει μέχρι και το πρωτάθλημα. Είναι κρίμα λοιπόν, ενώ μπορούμε να έχουμε όλα τα εισαγωγικά όπλα στη διάθεσή μας, και το μεγαλύτερο αυτόν είναι η υποστήριξη της Τούμπας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο για τον ΠΑΟΚ από την ένταση και το πάθος που βγάζει η Τούμπα στα καλά της. Είναι κρίμα να το στερηθούμε σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα το έχουμε ανάγκη. Θα έρθουν και δύσκολες στιγμές στο πρωτάθλημα, θα έρθουν και κακές βραδιές, ενδεχομένως και άσχημες εμφανίσεις. Το κάτι παραπάνω μπορεί να στο δώσει ο κόσμος. Έχετε βγάλει συμπέρασμα λοιπόν, γιατί έγινε ό,τι έγινε και τι θα κάνετε κι εσείς. Έχω την εντύπωση, και γνωρίζοντας και πολλές κουβέντες που έχουν γίνει, και γνωρίζοντας και την ίδια την επιμονή των πολλών συνδεσμητών να περάσουν το μήνυμα στα μέλη των συνδέσμων και σε όλο τον κόσμο όπου είναι δυνατό, και εμείς, έχω την εντύπωση ότι αρκετός κόσμος ακόμη δεν ξέρει καλά τον κανονισμό. Μόνο εκεί μπορώ να το αποδώσω. Δεν θέλω να το αποδώσω κάπου αλλού, γιατί μετά θα βγούμε σε άλλου είδους κουβέντες, ότι κάποιος μπορεί να μην συμμερίζεται το πάθος και το όραμα για το τίτλο. Αυτό δεν πιστεύω ότι υπάρχει ΠΑΟΚΣΙΣ που δεν θέλει την ομάδα να κερδίσει το πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι προκύπτει μόνο από άγνοια του καινούριου κανονισμού, ότι τιμωρείται και με κλείσιμο της έδρας και το απλό άναμα πυρσών. Όσο μπορούμε όλοι μας, και εσείς και εμείς από την ΠΑΕ και ο κόσμος και οι συνδεσμίτες που μιλάνε στα μέλη τους, αλλά και ο απλός κόσμος που διαβάζει τα μίντια, είναι καλό να ενημερωθούν ότι και ένας πυρσός σε ένα παιχνίδι που δεν θα πεταχτεί κιόλας, μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στο στόχο μας. Ας είμαστε όλοι, αν θέλουμε να μιλάμε για πρωταθλητισμό, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα κρίνεται στις λεπτομέρειες, και αυτό είναι μια πολύ σπουδαία λεπτομέρεια που πρέπει να την προσέξουμε όλοι. Αυτό το πρωτάθλημα μπορούμε να το πάρουμε μόνο όλοι μαζί, κανένας μόνος του. Ναι. Κανένα κομμάτι μόνο του, ούτε μόνο η ομάδα, ούτε μόνο ο κόσμος, ούτε μόνο η διοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να γίνουμε ένα και να είμαστε στοχοπροσιλωμένοι μέχρι τις 6 Μαΐου που τελειώνει το πρωτάθλημα και λίγες μέρες μετά ο τελικός κυπέλου, αν είμαστε εκεί, να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτούς τους τίτλους τους διεκδικούμε παρέα. Ο κόσμος ρωτάει για μεταγραφές, βέβαια, και εμείς ρωτάμε για μεταγραφές. Ναι, για ρωτήσαμε, θα πάρετε απαντήσεις σίγουρα. Θα ρωτήσω, ναι. Άμα θέλετε, μην απαντάτε. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, ρωτάω, από τον Νοέμβριο ξέρει ότι δύο βασικά του στελέχη, ο Λέοβατς και ο Σαμπράνο, σε δύο συγκεκριμένες θέσεις, έχουν βγει εκτός ομάδας. Να μην πω ότι θα αποχωρήσουν, έχουν βγει εκτός ομάδας. Ναι. Δεν έπρεπε τώρα που παίζει αγώνα να έχει ήδη καλύψει αυτά τα κενά, γιατί κενά είναι. Θα τα καλύψει. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο γρήγορος και ο βιαστικός. Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε γρήγοροι, και ήδη το πιο βασικό κενό, γιατί χωρίς τον Ζαμπράνο η ομάδα έμαθε να λειτουργεί έτσι κι αλλιώς μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Χωρίς αριστερό μπακ θα ήταν δύσκολο να εγκλωβίσουμε το Βιερίνια για όλο το ένα ακόμη από τα πιο δυνατά μας όπλα, να εγκλωβίσουμε το Βιερίνια σε όλο το πρωτάθλημα σε εκείνη τη θέση. Γι' αυτό κινηθήκαμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο να πάρουμε έναν παίχτη, ο οποίος όμως καλύπτει και τις ανάγκες του προπονητή, όχι έναν παίχτη απλά για να πούμε ότι αριθμητικά προσθέσαμε ένα ποδοσφαιριστή σε εκείνη τη θέση. Θέλω να πιστεύω, λίγο πολύ γνωρίζετε το όνομα, εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω μόνο μετά από υπογραφές. Υπογραφές δεν υπάρχουν, αλλά θέλω να πιστεύω ότι από τον επόμενο αγώνα θα είναι διαθέσιμος σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής
στα αριστερά της άμυνας. Από εκεί και ότι θα ανακοινώσετε μέχρι τον επόμενο αγώνα ποδοσφαιριστή τον Αζεβέδο, δηλαδή, στα αριστερά της άμυνας. Λες εσύ. Εγώ θα πω με τις υπογραφές. Εσπίρτο Ρομπέρτο Κάρλος. Να ανακοινώσουμε λοιπόν τον ποδοσφαιριστή μέσα στο Σαββατοκύριακο για να είναι διαθέσιμος από τον επόμενο κιόλας αγώνα. Το άλλο δεν είναι κενό στα στόπερ και αριθμητικό. Για να ανακοινώσετε και στόπερ. Υπάρχει μία αναζήτηση και στην. Ναι, υπάρχει και μία αναζήτηση να προσθεθεί ένας ποδοσφαιριστής και στα στόπερ. Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν πιο επίγον το κενό του αριστερού μπακ. Γιατί δεν ήταν μόνο αριθμητικό το πρόβλημα. Κανονικά έναν παίκτη που είναι κανονικά αριστερό μπακ δεν είχαμε. Είχαμε έναν κατά ανάγκη. Στόπερ, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι έχουμε ήδη τα καλύτερα του πρωταθλήματος. Μπορεί να προσθέσουμε και άλλη ποιότητα εκεί. Θέλουμε να προσθέσουμε και άλλη ποιότητα εκεί. Είναι σημαντικές θέσεις και είμαστε σε αναζήτηση. Μάλιστα. Μάλιστα. Ή σε συζητήσεις, εν πάση περιπτώσει, με τους στόχους μας. Άρα έπεται και συνέχεια μετά το κενό στα αριστερά. Ναι, αλλά οι μεταγραφές του Ιανουαρίου είναι πολύ ιδιαίτερες μεταγραφές. Το ξέρουν όλοι. Θέλεις ποδοσφαιριστές που μπορούν να έρθουν και να βοηθήσουν άμεσα. Θέλεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι να έχουν ρυθμό και θέλεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι να μπορούν να ταιριάξουν και να μην διαταράξουν μια σειρά, ένα ρυθμό που έχει βρει το γκρουπ. Για να κλείσουμε, επιστρέφοντας στην αρχική σας ευχή, μια και το πρωτάθλημα είναι αυτό που σας καίει όλο τον κόσμο, αυτό είναι που λείπει. Mm-hmm. Τι πιστεύετε τελικά, ποιο θα είναι το κλειδί για να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα? Από όλα όσα είπαμε, εντός γηπέδου, εκτός γηπέδου, στις κερκίδες, ποιο είναι το σημαντικότερο από όλα? Θα δανειστώ την φράση ενός ακόμη ποδοσφαίρα ανθρώπου, ναι, που πιστεύω ότι θα αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στον ΠΑΟΚ, του προπονητή μας, ο οποίος μιλάει συνεχώς για την ισορροπία. Η ισορροπία είναι αυτή που θα φέρει το πρωτάθλημα. Εντός γηπέδου, λέει εκείνος. Ορίστε. Εντός γηπέδου, λέει. Σε επίπεδο τακτικής. Όχι, μίλησε πρόσφατα σε μια συνέντευξη, μίλησε και εκτός. Και στην πόλη και στις κερκίδες και στα γραφεία και στις δικές μας εσωτερικές σχέσεις. Αυτό δεν είναι στο χέρι του όμως. Όχι. Ο άνθρωπος το είπε ως συμπέρασμα για το τι χρειάζεται μια ομάδα για να προχωρήσει τη διάρκεια της σεζόν και να επιτύχει τους στόχους της. Ειδικά σε μια πόλη συναισθηματική, ειδικά σε μια πόλη που έχει τόσο μεγάλη λαχτάρα και τόσο μεγάλη ανάγκη να κατακτήσει τίτλους και τους δικαιούται τόσο πολύ, ούτε η τρομερή ανυπομονησία να ξεπερδεύουμε γρήγορα θα κάνει καλό, ούτε τα πολλά πανηγύρια μετά από μια νίκη που ενδεχομένως να μας δώσει το προβάδισμα, ούτε την καταστροφή αν μια βραδιά ένα αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Η ισορροπία, όλα πρέπει να ξεχνιούνται το βράδυ που τελειώνει ένας αγώνας ή το πρωί της επόμενης μέρας να προετοιμάζεσαι για τον επόμενο, και στο τέλος της χρονιάς νομίζω ότι αν το τηρήσουμε αυτό, αν τηρήσουμε την ψυχραιμία μας και την ισορροπία στα συναισθήματά μας, νομίζω ότι θα έχουμε κατακτήσει το στόχο μας. Καλή ισορροπία, αλλά εγώ θα δανειστώ μια άλλη ατάκα του προπονητή στη συνέντευξη, ότι παντού στη Θεσσαλονίκη ακούω μόνο μία λέξη: πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτό και ο ίδιος... είναι αυτό. Ναι. Αυτό όμως είναι και το ωραίο, γιατί αν κάποιος που είναι στον ΠΑΟΚ σήμερα εργάζεται ή φίλαθλος, δεν πει ότι πολλά από τα βράδια της φετινής ποδοσφαιρικής σεζόν δεν έχει κλείσει τα μάτια και δεν ονειρεύεται εκείνη τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα λέει ψέματα. Αυτή είναι μια κινητήριος δύναμη για μας και ίσως είναι και πλεονέκτημα αν μπορέσουμε εμείς εσωτερικά να το διαχειριστούμε και να το κάνουμε πλεονέκτημα. Η πίεση... θα υπάρχει πάντα, υπάρχει σε όλες τις μεγάλες ομάδες σε όλο τον κόσμο. Τι θέλουμε, ζούμε με αυτή και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Το θέμα είναι πώς τη διαχειρίζεσαι. Η βενζίνη μπορεί να βάλει φωτιά σε ένα σπίτι, αλλά κυνήγεται τα αυτοκίνητα. Οπότε η πίεση είναι η βενζίνη μας, εξαρτάται από εμάς, από τη μηχανή μας, το πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να τη χρησιμοποιήσουμε σε όφελός μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να ευχηθούμε οι ευχές να υλοποιηθούν μέσα στο 2018. Δεν είναι ευχές, είναι πίστη από την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ επιτυχημένη σεζόν. Νομίζω ότι κατά σειρά το οφείλουμε στον κόσμο και στον ιδιοκτήτη μας. Και το οφείλουμε και στην ιστορία μας. Ο καθένας από εμάς
με τη μικρή ή τη μεγάλη του ιστορία εδώ, όλοι θέλουμε να, και το αξίζουμε νομίζω, να τελειώσουμε τη χρονιά ως πρωταθλητές. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.